του. Gece oldu, karanlık bastı. Νύχτωσε, σκοτίνιασε. Ξαφνικά ακούστηκαν φωνές. Δεν καταλάβαμε τι ήταν. Φώναζαν. Τα μόλις με είδε καλά και μου κύριε γρήγορα είπα μέσα. Μπήκα μέσα εγώ, έκλεισε μια σιδερόπορτα σαν κάστρο ήταν η πόρτα. Πήρε τη σημαία, έμεινε μπροστά εκείνος και όταν ήρθαν οι ορδές εκείνες που σπάνε και ρημάζανε, κουνούσε τη σημαία και έλεγε εδώ δεν έχει και αούριδες, εδώ είναι όλοι μουσουλμάνοι, δεν τους άφησαν να μπουν μέσα. Τρόμαξα όταν μπαίνοντας στην εκκλησία είδα σε όλες τις αγιογραφίες να έχουν βγει τα μάτια από το Χριστό και την Παναγία. Οι Άγγλοι θέλαν οπωσδήποτε να δημιουργήσουν τη διχόνοια μεταξύ των δύο λαών για να κάνουν τη δουλειά τους. Καλησπέρα σας. Το Σεπτέμβριο του 1955, χιλιάδες Τούρκοι που αυτοαποκαλούνταν οργισμένοι διαδηλωτές εισέβαλαν στα σπίτια και τα καταστήματα των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Έκλεψαν, σκότωσαν, βίασαν, παρέδωσαν στις φλόγες. Ο διωγμός των Ελλήνων της πόλης μόλις είχε ξεκινήσει για να ολοκληρωθεί 10 χρόνια περίπου μετά. Στην ιστορία του πουγκρόμου του Σεπτέμβρη, τα Σεπτεμβριανά έχουν καταγραφεί ως τα γεγονότα που ήταν αποτέλεσμα μιας σκληρής εθνικιστικής τουρκικής πολιτικής. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, η Ισταμπούλ, όπως και αν την πεις, την νιώθεις με τον ίδιο τρόπο. Επιβλητική πάνω στο χρόνο. Ερωμένη της ιστορίας. Με τη βούη των ανθρώπων και τη μουσική των πολιτισμών. Στην πόλη μπορεί να καταλάβεις πως είναι το παιδί των αιώνων. Όχι μόνο κοιτώντας τα μνημεία. Μπορείς να το καταλάβεις μυρίζοντας απλώς τα μπαχάρια, ακούγοντας το Βόσπορο, παρατηρώντας τους ανθρώπους. Την πόλη ζουν σήμερα πάνω από 12 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι περισσότεροι έχουν μεταφερθεί από τα βάθη της Ανατολής τον τελευταίο μισό αιώνα. Η παλιά Κωνσταντινούπολη των Ελλήνων, των Τούρκων, των Εβραίων, των Αρμένιδων, των Αλεβιτών, των πολιτισμών έχει χαθεί πια. Περπατώντας το πέρα, την ιστορική συνοικία όπου συνευρίσκονταν οι άνθρωποι, οι γλώσσες και οι θρησκείες, καταλαβαίνεις. Αν είσαι τυχερός, μπορείς να συναντήσεις κάτι από αυτά που συνέθεταν κάποτε την πόλη των εθνών. Ο Ναχίτ είναι καρπός του έρωτα μιας Ρωμιάς και ενός Τούρκου. Μέχρι το 1955 πάνω από 150.000 Έλληνες ζούσαν στην πόλη. Οι άνθρωποι, ο έρωτας, η ζωή τακτοποιούσαν με τον τρόπο τους όσο απαγόρευαν προκαταλήψεις, θρησκείες και πολιτικές. Σήμερα στην πόλη ζουν λιγότεροι από 3.000 Έλληνες, Ρωμνοί. Ό,τι απέμεινε από μια πολιτικο-στρατιωτική επιχείρηση που σήμερα θα ονομάζαμε Εθνική Κάθαρση. Και εγώ είμαι μισός και μισός. Μισός και μισός. Μισός και μισός. Μισός και μισός. Γιαρά, γιαρά. Της πόλης το παλικάρι είμαι. Είχαμε φίλοι Ρωμνοί. Και από την Αθήνα έχω Έλληνας φίλος έχω. Η αγαπητική μου είναι η Χριστίνα στην Αθήνα τώρα. Ο παπάς μου ήταν, πώς λέτε, ηλεκτρολόγος. Η μητέρα μου ήταν, του ψαρά η κόρη ήταν, από τον Ιχώρη. Ήταν όμορφη μια γυναίκα, άμα, και ο Άσμα ήταν. Αγάπησε
τη μητέρα μου, τη μητέρα μου, τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου και τη μητέρα μου πήγαινε στην εκκλησία και εγώ τώρα πηγαίνω στην εκκλησία. Καμιά φορά ένα κακό λόγο δεν τη μίλησε και εμένα πρώτα είπε αυτό το παιδί, πρώτα θα μιλήσει τα ρωμαϊκά, τα ελληνικά και ύστερα θα μάθει τα οθωμανικά. Γιατί εγώ και εγώ τελειώσα το σχολείο, το γενικό ρέση. Θέλω ο Έιν από την Ελλάδα να έρθει εδώ πέρα, εμείς να πάμε στην Ελλάδα, να καθίσουμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε, να είμαστε, εμείς είμαστε αδέρφια. Καλά παιδιά είμαστε. Και εγώ, το όνομα μου είναι Ναχίτ, το παράνομα είναι Τάσταμπακ. Τόσα μπορώ να μιλήσω τα ελληνικά, γιατί και τα ξέχασα. 25-30 χρόνια είναι εγώ, πρώτη φορά, με εσάς μιλώ. Μετά από 25 χρόνια. 25 και 30 χρόνια. Ο μπαμπάς πόσα χρόνια γάμο έχει με τη μαμά? 50 και παραπάνω. 50 και παραπάνω. 50 και παραπάνω. Ο Σουάτ είναι φίλος του Ναχίτ. Μιλάει για την εποχή που οι Έλληνες κυριαρχούσαν στην αγορά και το εμπόριο της πόλης, σαν να τα ζει ξανά. Ο Χάρτο μπορεί να θεωρεί ότι εμείς και μπορεί να έχει τίποτα Μαρία. Όταν περνούσαν από εδώ μοσχοβολούσαν. Πού είναι τώρα? Όλοι έφυγαν. Δεν έμεινε κανείς. Είμαι 52 χρόνια εδώ. Από 14 ετών. Γεννήθηκα στην περιοχή Φατί. Εκείνοι οι άνθρωποι δεν ξανάρχονται. Δεν έρχονται ξανά. Δεν έρχονται. Ήρθαν άλλοι άνθρωποι. Άλλαξαν οι φυσιογνωμίες. Τα πρόσωπα. Έφυγαν εκείνοι οι ωραίοι άνθρωποι και ήρθαν άλλοι. Αυτός που έρχεται, σε κάνει να νοσταλγείς αυτόν που έφυγε. Εδώ μεγαλώσαμε. Κάναμε σπουδαίους φίλους. Οι περισσότεροι πέθαναν. Ο Θεός να τους αναπαύσει. Όσοι ζουν και είναι άρρωστοι, ο Θεός να τους δώσει την υγειά τους. Εμείς παραμείναμε τα καλά παιδιά της πόλης. Δεν τρέφουμε αισθήματα μίσους. Εμείς τους αγκαλιάσαμε και πάλι θα το κάνουμε. Ευχόμαστε τα παιδιά και τα εγγόνια μας, με τη βοήθεια του Θεού, να συνεχίσουν την αγάπη μας. Λίγες ώρες πριν, ήρθε μια κυρία, με αγκάλιασε, έκλαψε, συγκινήθηκε.